Δεν μου λέτε κύριε Γεωργιάδη. Δεν μου λέτε κύριε Γεραπετρίτη που είδα τις φατσούλες σας. Υπάρχει μια λίστα ενός τύπου που στραγγάλισαν σε αμερικανικές φυλακές που λέγεται Epstein. Ωχ, τώρα πας στα βαθιά. Όχι, δεν πάω στα βαθιά. Έλα. Έχει συνάφεια. Το ξέρω. Έχει συνάφεια. Κακοποίηση, μία κακοποίηση και η άλλη. Το ξέρω. Epstein! Epstein. Αμερικανοεβραίος. Αυτοκτόνησε, λέει, είναι το αυριανό μας εξώφυλλο. Αυτοκτόνησε, λέει, αλλά με ονόματα. Αυτοκτόνησε, λέει, στις φυλακές. Ποιος το αυτοκτόνησε? Το στραγγάλισαν. Ποιος ήταν ο Epstein? Ένας τύπος ο οποίος ήταν κακοποιητής. Αλλά όχι ζώων, ανηλίκων παιδιών. Παιδεραστής. Με κατηγορία. Κατηγορείται λοιπόν στη λίστα Epstein ότι έδινε ακόμα και ανήλικα παιδιά και στον πριγκιπικό διάδοχο του βασιλικού θρόνου της Αγγλίας. Και λέγεται ότι μέσα στη λίστα Epstein, ναι, είναι και Έλληνες πολιτικοί. Όπα. Και όχι μόνο αυτό. Όπα. Αλλά είναι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι με συγκατάβαση βλέπουν τον πόλεμο της Γάζας και δεν κάνουν κριτική στον Νετανιάχου φωνάζοντας για εγκληματίες πολέμου που σκοτώνουν τα παιδιά στη Γάζα, επειδή οι Εβραίοι και οι Μοσάντ έχουν σκληρά παιδεραστικά βίντεο στα χέρια τους που τους δείχνουν ως πρωταγωνιστές. Συνδέονται αυτά, λες. Έτσι λένε στη Βρετανική Daily Mail. Και ρωτώ τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Γεραπετρίτη, ως απάβγας όλης αυτής της ιστορίας. Ξέρετε κάποιους? Αν ξέρετε, πείτε τους, γιατί το 2024 με τις αρχές του νέου χρόνου η λίστα Epstein θα βγει στη δημοσιότητα. Μας ρίχνεις τις βόμβες τώρα κλείνοντας εγώ... Εγώ δεν ρίχνω καμιά βόμβα. Εγώ λέω τι λένε οι αμερικανικές και βρετανικές εφημερίδες. Ότι οι Έλληνες πολιτικοί εκβιάζονται από τη Μοσάντ με σκληρά βίντεο παιδεραστικά για να κάνουν γαργάρα αυτά που γίνονται στη Γάζα με τις δολοφονίες των αμάχων. Εγώ αυτό διαβάζω και αυτό σας μεταφέρω. Εδώ έχει συγκαλυφθεί εκ των πραγμάτων μέχρι τώρα, επειδή είπατε και για τα ανήλικα παιδιά και για τις σχέσεις όλα αυτά. Εδώ, Άρη, έχει χαθεί και από την επικαιρότητα και από την εξέλιξη ακόμα και η ιστορία του 12χρονου κοριτσίου στον Κολονό. Έτσι. Όλο αυτό το δράμα, επειδή είπες πολύ σωστά ότι στεκόμαστε ίσως υπέρμετρα σε κάτι και ξεχνάμε κάτι άλλο. Δεν... Ολοκληρώθηκε η δικογραφία, ασκήθηκε δίωξη. Για 20 άτομα. Προσδιορίστηκε δικάσιμος και 22 κατηγορούμενοι άλλοι 200... θα πάνε στο εδόλιο.